Oh no. Έχει αλλάξει κάτι το πρόσωπό σου? Τίποτα. Ναι. Έχει αλλάξει κάτι το πρόσωπό σου? Όχι, τίποτα. Ναι. Για κάνει στροφή. Απολύτως τίποτα. Η μύτη? Όχι. Το στόμα? Όχι. Σκέφτεσαι να πας για plus size? Ποτέ. Plus size? Ποτέ. Ποτέ, γιατί δεν θέλω να είμαι φυσικός. Χυμός. Ρίγα Φεραίρο που πέφτει. Στη Ρίγα Φεραίρο. Ψάξω και θα το βρω. Βλέπετε να έχει το μόντε. Βλέπω. Έχετε αλλάξει κάτι στο πρόσωπό σας? Όχι. Όχι. Ούτε φρύδια. Σας κατάλαβα. Όχι. Τίποτα δεν έχετε πειράξει? Όχι, τίποτα. Χίλι. Όχι. Ένα γόρι μου τη δίνει. Ένα. Κι άλλο κανένα. Θα πας για μπαλά. Διαβάλα, Δεν ξέρω. You going for football? No, I'm going to running. Ah, okay. Nice shoot. This is for football. Yeah, it's okay. Very nice. Messi. Gol. Κεράσω. Μετά από τόσο καιρό, κεράσω εδώ. Α, ωραία. Και για σας θα βάλω σε λίγο. Άτσι, δικιά μας. Υπέροχα. Άσπρο πάτο, Παναγία μου. Κάνεις. Είμαι καλά, Γρηγόρη μου. Πώς νιώθεις κάνεις? Που είναι μεγάλη τιμή μου που είσαι στην πρώτη διαδικτυακή εκπομπή που ξεκινάει? Θέλω να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ γουρλού, ναι. Πρώτον. Δεύτερον, εμένα είναι τιμή μου, όχι. Ξέρεις. Ναι, γιατί εγώ ξεκίνησα και όταν ξεκίνησα, δίπλα μου όταν ξεκίνησα ήταν ο Γρηγόρης. Πριν από κάποια χρόνια. Σε προστάτευα από του γκρίζου λύκου, αλλά δεν το κατάλαβε ποτέ. Με προστάτευα από κάτι γκρίζο σίγουρα. Τώρα τι ήταν αυτό, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα. Νόμπελ. Ναι. Και που γενικότερα είσαι το κορίτσι Νόμπελ, από ό,τι έχω καταλάβει. Είμαι το κορίτσι Νόμπελ γιατί? Γιατί είσαι ένα σκέτο Νόμπελ. Είμαι ένα σκέτο Νόμπελ. Δηλαδή, Νόμπελ στην οικογένειά σου που. Κρατάει κάτω από την μπάρα. Κρατάει κάτω από την μπάρα, ναι. Μπράβο. Με μένα για κόρη. Στο κατοικίδιό σου που ξέρεις ακόμα δεν έχει φύγει για τα βουνά. Θέλει πολύ, πιστεύω. Νόμπελ στο σύντροφο σου που. Που με αντέχει. Ναι, που ακόμα δεν σε έχει παντρευτεί. Α, νομίζω ότι δεν με έχει στείλει, θα λέγες. Όχι, ξέρεις, για το παντρευτεί. Για πες. Γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι ναι. Το γάμος ναι. Είναι επισήμως ναι. Τελευταίο στάδιο που είναι το διαζύγιο. Άρα θα μου έλεγες να μην τον κάνω καλύτερα, σύμφωνα με τους ψυχολόγους πάντα. Όχι, να το κάνεις να χωρίσεις. Εντάξει, μα δεν θέλω να χωρίσω, οπότε καλύτερα να μείνω στην κατάσταση που είμαι. Άρα το κρατάω καλά. Πώς είναι τώρα που. Που έχω περάσει την άλλη όχθη. Την άλλη όχθη. Να σου πω κάτι. Τι κάνεις φέτος? Φέτος είμαι πάρα πολύ καλά. Δουλεύω πολύ. Έχω το ραδιόφωνο μου. Mm-hmm. Το μεσημέρι στο 106,2 στο Mad Radio, από τη 1 μέχρι τις 4. Έχω την εκπομπή μου στο Mad TV από τις 4 μέχρι τις 5 καθημερινά. Το Σαββατοκύριακο είμαι στο Sky και στις Ασασταμάτη. Γενικά τρέχω και δεν φτάνω. Έχω μάθει, έμαθα τουλάχιστον μέσα στον χρόνο που μας πέρασε, να μην βάζω πολύ ψηλούς στόχους, από την άποψη ότι επειδή η ζωή είναι πολύ μικρή και δεν ξέρεις πώς το φέρνει, προτιμώ να ζω το σήμερα και άντε και το αύριο. Ναι. Αλλά επειδή πια μετά δεν ξέρω τι θα γίνει, ναι. Προτιμώ να περνάω καλά τώρα. Είσαι χορτοφάγος. Ναι, είμαι χορτοφάγος. Οπότε να παραγγείλω ένα ψαρονέφρυ να φύγει. Ένα ψαρονέφρυ είναι ότι πρέπει. Κύριε Ζαχαρία. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Κύριε Ζαχαρία, τι είναι αυτά εδώ? Αυτό είναι απάκι καρπάτσιο. Κάτσε να βοηθήσω, περίμενε. Τι είναι αυτό? Απάκι καρπάτσιο. Ναι. Για σένα καλώς. Δηλαδή. Ναι. Ευχαριστούμε. Όταν έτρωγα κρέας ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Τώρα που δεν τρώω θα προτιμήσω εδώ τις φλογερίτσες αυτές. Ωραία. Πολύ ωραίες. Δεν τρως κρέας. Ναι. Πριν περάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις, νομίζω πως ήρθε η στιγμή, Θανάση μου, να πάμε να δούμε την Λία, η οποία είναι και εκείνη χορτοφάγος.
που την πήγαμε για φαγητό και που έφαγε ψαροζάφρι. Εγώ θα φάω, όλα στην πρώτη φορά. Πάμε και εμείς τα φάμε. Πάμε και τα φάμε. Το μπέργκερ στην Ελλάδα, φίλε μου, θα το βρεις εδώ. Λοιπόν, είναι 2 κιλά κιμάς ενιαίο μπιφτέκι, εντάξει. Για την ακρίβεια είναι 35 σαντιμέτρα επί 35, οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι μία πίτσα μπέργκερ. Περιμένω να έρθει ένα πρόσωπο. Και 4 τηγανιτά αυγά, έχει 10 φέτες τσένταρ, 10 φέτες μπέικον, έχει σως μπαρμπεκιού, έχει καραμελωμένα κρεμμύδια, έχει ντομάτες, έχει πίτλες, έχει σως τσένταρ που τη φτιάχνω εγώ με τα χεράκια μου. Ήρθε. Δεν έχει έρθει ακόμα. Θα έρθει. Μπεργκέρο τούρτα κάνουμε και γενέθλια με αυτή. Πρέπει να έρχεται από ό,τι βλέπω. Βλέπω μια ξανθιά εκεί που... Θα σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Γιατί όταν τη βλέπουμε, τη βλέπουμε με αργή κίνηση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε και πολύ ωραίες μπριζόλες, να ξέρεις. Για πες μου λίγο για την μπριζόλα. Έχουμε ψυγείο ξηρής ορίμανσης, το οποίο συτεύεται εκεί το κρέας και γίνεται πιο τρυφερό. Το ρημάζουμε από 30 ημερών έως 90 ημερών. Πόσα άτομα μπορούν να φάνε το μεγαλύτερο μπέργκερ? 5 άτομα. Και το, με 2 κιλά κιμά κοστίζει στα 45 ευρώ με πατάτες, φουλ και σως. Ναι. Και το άλλο κοστίζει στα 33 ευρώ. Και μπορούν να φάνε 5 άτομα και κάτι διαφορετικό, να γίνουν και γενέθλια και σκάμε εκεί. Τι γίνεται εδώ? Και εσύ βρήκες να με γνωρίσεις που δεν τρώω και κρέας? Φαντάζεσαι το πέρα θα γινόταν και τρώω και πολύ. Τα τρώγα. Θα φας κρέας. Το κρέας το έχω δοκιμάσει παλιότερα και το ξέρεις πολύ καλά και μου έχει αρέσει όταν τρώω κρέας. Έχω μπει σε μια άλλη φιλοσοφία που δεν θα το κάνω. Γιατί όμως επιμένεις τόσο πολύ? Δεν γίνεται να έρχεσαι στο ναό του κρέατος και να μην τρως κρέας. Δεν είναι μπιφτέκι, είναι γαλακτομπούρικο αυτό. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις να τρως... Μ' αρέσει ο τρόπος που τα λες όμως, το ξέρεις. Άμα ξεκινήσεις να τρως, δεν σταματάς. Ποιο? Έχουμε λουκάνικο, πολύ ωραίο. Πάλι το γυρνάς. Έχει μπράζο μέσα. Α, είναι ημι-βίγκαν. Έχουμε τα μπιφτέκια μου. Δεν τρώω. Είναι πρέας. Από 100% μοσχαροσκυμά. Πάλι. Ναι. Και τα σερβίρω και σκέτα. Μα δεν τρώω κρέας. Έχουνε μαϊντανό μέσα. Βγάλε την μπριζόλα και φάει τη ρίγανη. Καλά σου λέει. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη, γιατί όχι. Μπιφτέκι λαχανικών. Εδώ είσαι, μάνα μου. Έχω... Εδώ είσαι, μάνα μου. Είσαι ξανθιά. Εθέρια ύπαρξη από τη Θεσσαλονίκη, που ασχολείται με τη μουσική. Ναι, ναι. Και αυτό είναι το επάγγελμά σου. Είναι το επάγγελμά μου, ναι. Είναι κάτι που ήθελες να κάνεις, έκανες κάτι άλλο πιο πριν? Είναι κάτι που ήθελα να κάνω πάρα πολύ, γιατί από μικρή γράφω στίχους, μελωδίες, μουσική. Και μου αρέσει και όλο το θέμα του DJing, γιατί έχεις να κάνεις με την ψυχολογία του κόσμου. Mm-hmm. Και στην εποχή που ζούμε, η ψυχολογία του κόσμου, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι το βασικότερο. Ναι. Έχεις βάλει στήθος? Όχι, δεν έχω βάλει. Είναι φυσικότατο. Έχεις βάλει χιλί? Δεν απαντώ τώρα. Φρύδια? Έχω βάλει χιλί, δεν θέλω να το πω. Φρύδια? Όχι, δικά μου είναι. Το μόνο που έχω πειράξει είναι εδώ, τα χιλί. Ναι, στο λέω γιατί αν πήγαινε στον έξω το μόλι, θα σηκωθεί. Seven, five, we sharing each other.
ποτέ αρνήθηκε η πρόταση? Πολλές φορές. Σου έχουν προτείνει ποτέ κάποιο χρηματικό ποσό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Ναι, και συνεχώς. Κρύβονται πίσω από ένα προφίλ και συνέχεια λένε αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που σου έχουν προτείνει? 80.000 ευρώ. Πάει, πάει, πού πάει? Ήρθε. Ποτέ. Έχεις κάνει ποτέ γυμνισμό? Ποτέ. Έχεις βγει ποτέ στο μπαλκόνι σου με τα ισορουχά σου για να πλώσεις τα ρούχα? Ναι, το έχω κάνει αυτό. Πού μένεις, αφού μου σου πήρω? Στη Θεσσαλονίκη το κάνω. Με μαγιό για την ακρίβεια κιόλας. Τέλος πάντων. Σκέφτεσαι να ανέβεις στα σκαλιά της εκκλησίας? Όταν βρεθεί ο κατάλληλος, αλλά μπορεί. Τι ήταν αυτό που σου γύρισε στο μυαλό και έγινες vegetarian, που δεν σε κατηγορούμε, σε πειράζουμε τόση ώρα? Εκτός από τα θέματα υγείας, το αποφάσισα δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε ένα βράδυ. Ξύπνησα δηλαδή το πρωί και είπα τέλος, όταν είδα μπροστά μου, ας πούμε, μια σφαγή και μου φάνηκε λίγο βάρο, αλλά εντάξει, είμαι λίγο πιο ευαισθητούλα. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, να σας αφήσουμε γιατί ενοχλούμε. Θανάση, ό,τι έγραψες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Μπούτσερ Μπέργκερ και στο Χαλάνδρ που είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σπύρο Αλαφούζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Λία Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγραφε τόση ώρα ή κάνουμε και καλά? Υπάρχουν πολλά που δεν έχω κάνει και θα ήθελα τι? Να κάνω. Δηλαδή, υπάρχουν. Τι να σου πω τώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω κιθάρα, ας πούμε, και είναι μέσα στα. Είναι μέσα στα... Γεια σα. Τώρα θε να συνεχίσουμε να μιλάμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αυτό. Αυτό είναι βασανιστήριο που μου κάνει τώρα. Να πάμε σε λίγε διαφημίσει και να επανέλθουμε. Δεν έχω. Εντάξει, όχι, άκου. Να σου πω. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλά δεσμά που δεν έχω κάνει και θα ήθελα να κάνω. Πες μου ένα. Σούπα, θα ήθελα πολύ να μάθω κιθάρα και είναι στα σχέδιά μου. Θα ήθελα πολύ να ξαναπιάσω πάλι το τραγούδι που το έχω αφήσει. Όταν ήσουν μικρή. Και έλεγε ότι όταν μεγαλώσω. Θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Αυτό ήθελε. Η πρώτη μου τέτοια από μικρή, η πρώτη μου σκέψη στο μυαλό μου ήταν αυτή. Στην πορεία ήρθε το κομμάτι δημοσιογράφος. Το κομμάτι δημοσιογράφος ήρθε γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λες ότι πρέπει, που σου λέει η μαμά σου ότι πρέπει κάτι να κάνεις, κορίτσι. Ναι. Με το τραγουδιστής. Ναι. Πρέπει κάτι να κάνεις. Και έτσι ήρθε. Ποιον θες να βλέπεις την τηλεόραση γιατί δεν τον έχεις βαρεθεί? Ποιον θέλω να βλέπω την τηλεόραση γιατί δεν τον έχω βαρεθεί? Θέλω να βλέπω τον Δημήτρη στην τηλεόραση και δεν τον έχω βαρεθεί. Εκτός από τον Δημήτρη. Να βγάλω τον Δημήτρη εκτός. Ναι, γιατί αυτό με τον Δημήτρη είναι πρόβλημα προσωπικό δικό σου, δεν είναι? Όχι, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Συμπληροφορώ τον Δημήτρη πριν καν το γνωρίσω. Τον στήριζα πολύ σαν παρουσιαστή. Είναι προσωπικό σου, δηλαδή αυτό που. Δηλαδή, πριν να σου πω κάτι. Του κάτι, του ανθρώπου είναι jackpot. Τι να κάνουμε. Θέλω να βλέπω τον Δημήτρη. Ωραία, εντάξει, να το βγάλουμε. Ωραία, ναι, εκτός. Εντάξει, για λόγους του παιδί μου ευνοείται. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτό το πράγμα. Ναι. Εκτός. Ποιον? Άντρα θες. Ό,τι θες εσύ. Ό,τι θες. Ποιος? Ποιον Έλληνα παρουσιαστή δεν τον έχει βαρεθεί για να σε βοηθήσει το μάτι σου? Την Έλληνα Μενεγάκη. Διαδαυτή, Αρναούτογλου ή Λιάγκας? Ο καθένας το έκαστο στο είδος του. Ο Κανάκης δεν ανήκει στον Ιωαντένα. Ναι. Ξέρεις τι, μ' άρεσε η εκπομπή που έκανε ο Κανάκης το Βινιλίο. Το Βινιλίο. Ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή η οποία ήρθε στην τηλεόραση. Και θα την ήθελα αυτή την εκπομπή. Ποια Ελληνίδα, ποια είναι η χειρότερη εκπομπή που έχεις δει τα τελευταία δύο χρόνια? Αν μπορείς να το πεις, αν δεν μπορείς να το πεις. Στον Αντένα. Ναι. Ποια ήταν η καλύτερη εκπομπή που έχεις δει τα τελευταία χρόνια που μπορεί να είναι... Το Masterchef. Η καινούργια παραγωγή του Star δηλαδή τώρα. Το Greece Next Top Model, το βλέπεις? Ναι, το βλέπω. Θα ήθελες να ασχοληθείς... Με το modeling. Πριν από 8 χρόνια με το modeling. Όχι, ναι. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν το έχω. Έχω κάνει φωτομοντέλο, έχω κάνει 6 χρόνια πιτσιρίκα όταν ήμουνα. Ναι. Και φωτογραφίες και τηλεόραματα. Αλλά όχι. Καταρχάς δεν έχω τις αναλογίες να το κάνω αυτό το πράγμα πρώτον. Δεν έχω τα φόντα να γίνω μοντέλο και φωτομοντέλο. Παρ' όλα αυτά είχα την τύχη να με φωτογραφίσει ο Σκουλός. Δύο φορές κιόλας. Και μπορώ να σου πω έτσι όπως τον βλέπω ότι είναι από τους ανθρώπους που ήταν από τις πρώτες μου φωτογραφίσεις και είναι από τους ανθρώπους που με έχουν μάθει να ποζάρω. Γιατί δεν βλέπεις ότι έχω δουλειά? Μας ενοχλείτε. Πήγαινε στα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε ραντεβού? Έχουμε, ναι. Σας ξέρω. Όχι. Ούτε εγώ. Ωραία. Καλώς γνωριστήκαμε δηλαδή. Να έρθει και ο Μαλλιάς. Ποιος είναι ο Μαλλιάς?
πώς είναι η δουλειά? Μια χαρά. Τέλεια. Ήσουν πολύ εντυπωσιακή πάντως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς ήταν στην Τουρκία στα γυρίσματα, πώς περάσατε? Σαν εμπειρία. Σαν εμπειρία γενικά. Δύσκολο ήταν γενικά να μένεις με τόσα κορίτσια μαζί. Mm-hmm. Ωραίο, mm-hmm. Δεν το κάνεις κάθε μέρα. Mm-hmm. Ωραία και η Τουρκία, mm-hmm. Είχε λίγο κρύο στις αρχές, αλλά ήταν όμορφα. Τέλεια, σε λίγο θα σε σηκώσω, ναι. Να τα ταμπονάρω πολύ σωστά τα μαλλιά. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του λουσίματος. Τι γίνεται, άργησα! Oh. Oh. Άργησα. Έντονα, οπότε μπορείς να παίξεις. Με τις φίτρες δεν μπορούσα. Όχι, δεν μπορούσα να κάνεις κάτι. Κύριε Καραγιάννη, ο γνωστός κομμωτής των επιτυχιών και των καλλιτέχνων. Μυρομυρό. Τι είπες? Ή αλλιώς, Μύρονας. Εντάξει. Ελπίζουμε να μην απαντάει δύο φορές στις ερωτήσεις μας, επειδή λέγεται Μυρομύρο. Να μην λέει ναι, ναι. Ας πούμε. Λέμε τώρα. Ήρθαμε εδώ να καλοποιήσουμε και όχι μόνο και να ανακρίνουμε την Τζούλια Καραγιάννη. Καταλαβαίνετε. Power of love. Αέρα. Πολύ αέρας. Ε? Τι έκανε εκεί. Ήτανε μόνη της. Έκανε τίποτα. Έπαιξε μπαλίτσα. Ή απλά μια προπόνηση. Και μετά από εκεί τι κάνει. Πού βρίσκεται. Τηλεοπτικά έχει προτάσεις. Δεν έχει προτάσεις. Αυτά θα είναι τα light. Θα κάνουμε όμως και 5 ερωτήσεις που αν κάνει λάθος θα τις κόβουμε 5 εκατοστά. Είμαι σίγουρος ότι θα φύγει με καρέ. Ότι... Σαβάλας. Τι εννοεί Μύρονα? Αυτό που άκουσες. Σήμερα λυπάμαι, αλλά... Τι με φέρετε εδώ και θα με κουρέψετε κιόλας. Αν απαντάς σωστά, δεν θα κουρευτείς. Αν απαντάς ψέματα... Και τις απαντήσεις ποιος τις ξέρει, για να δούμε αν είσαι εσύ ή όχι. Εμείς. Και άμα μου πείτε ψέματα... Έχουν κυκλοφορήσει. Εντάξει τότε. Ξέρετε άμα έχω κάνει όχι. Αυτό το ξέρω εγώ. Κοίταξε με τα μάτια. Όχι. Θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Να μου δεις σοβαρά όμως. Έχεις κάνει ποτέ one night stand? Όχι. Τι γελάς? Ψέματα. Δεν παίζει. Δεν παίζει αυτό. Όχι, σας λέω αλήθεια. Απλά χειλάω. Όλοι μας. Όχι, δεν θέλει 5 εκατοστά. Έχουν φύγει ήδη. Φύγανε. Πρόσεχες. Καλό. Καλό. Έχεις κερατώσει? Όχι. Θα καούν τα μαλλιά εδώ. Με τσαμπαντής θα καούν τα μαλλιά. Πέρα από τα θα κόψουμε. Δεν μου φταίνε σε κάτι. Λέω, καταλάβω ότι θέλετε να με κουρέψετε. Έχεις κάνει ποτέ γυμνή μπάνιο στη θάλασσα? Έχεις κάνει ποτέ γυμνισμό? Όχι. Μύρωνα. Δεν το πιστεύω. Έχεις φλερτάρει ποτέ με αστυνομικό έτσι ώστε να μην σε γράψει? Όχι. Γιατί γελάς? Δεν ξέρω. Μάλλον σκέφτηκε τη στιγμή που φλέρταρε. Ψέματα. Όχι. Δεν ισχύει. Έχουμε. Να πάω. Εγώ θέλω και τα παθαίνω. Στο λέω. Εγώ φταίω που ήρθα και κάτσα. Δεν έπρεπε να κάτσω. Έχεις πει ποτέ ψέματα σε σύντροφο ότι θα είσαι στο σπίτι, σε έχει πάρει FaceTime και έχεις βγει στο μπαλκόνι να μιλήσεις ενώ είσαι έξω σε κλαμπ? Όχι. Γελάς κι εσύ. Γελάς κι εσύ, γελάς.
Τελικά όχι. Μάπα το καρπούζι. Άλλα πέντε. Εντάξει, θα φύγω καραφλή στο τέλος. Τώρα θα είσαι μόνο πέντε. Έχεις στείλει ποτέ γυμνή φωτογραφία σου μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Όχι. Δεν μου το είπε, το έμαθα εγώ από συνέντευξη. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε? Ποτέ. Όχι με σένα, με τον καράφλα. Κατάλαβα. Γεια σου. One ticket, please. Long English, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Χρωμογαλάκτωμα. Πού τα βρίσκω αυτά? Στο κομμωτήριο, η κομμωτήρια σου. Στο κομμωτή σου. Φυσικά. Δεν μου το έχουμε ποτέ. Φυσικά. Λύθια, λέει. Ναι. Διότι ήδη δηλαδή η τρίχα. Κρατάει όμως. Φυσικά. Και κρατάει πιο πολύ από τη βαφή. Έλα. Ναι. Λάμπουν πιο πολύ τα μαλλιά. Ας το καλό. Φυσικά. Γιατί όταν φαντάσου, ρε παιδί μου, κάτι. Πώς να το περιγράψω τώρα για να καταλάβεις, είναι ότι η βαφή στη ρίζα, ας πούμε, θέλει την οξύδωση όταν έχουμε λευκά, να καλύψουμε τα λευκά κτλ. Στα έξω είναι ήδη βαμμένη η τρίχα. Και όταν είναι τόνο στον τόνο, ναι, μπορείς να παίξεις άνετα με χρωμογαλάκτωμα, το οποίο θα σου έχει παραπάνω διάρκεια, θα κλείνει τα λεπτά της τρίχας, δεν θα χάνεις χρώμα, λάμψει περισσότερη και τα μαλλιά πιο υγιή. Γιατί πήγες? Πήγα για τη δημοσιότητα πιο πολύ και για να έχω δουλειές αργότερα. Δεν πήγα γιατί έψαχνα γόρι ή φίλες. Τα είχα και από πριν. Όταν βγήκες το παιχνίδι, είχες σχέση από το παιχνίδι? Όχι. Όχι. Τελείωσε σε δύο μέρες. Μετά από δύο μέρες από το παιχνίδι. Από το παιχνίδι? Γιατί? Γιατί ήταν πολύ πιεστικός και ήθελε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορούσα να τα δώσω. Δεν έκλαιγε το βράδυ? Όχι. Όχι, δεν το έκανα για τηλεοπτικούς λόγους. Χωρίσαμε γιατί ταιριάζαμε. Απλά άργησαμε να το καταλάβουμε. Και στο παιχνίδι γιατί ταιριάξαμε? Γιατί ήταν πιεστικά, νομίζω, και επειδή ήταν έτσι το κόνσεπτ το να βλέπεις τον άλλον συνέχεια, νόμιζες ότι τον θες. Εγώ έτσι πιστεύω. Και τελικά? Τελικά όχι. Μάπα το καρπούζι. Μάπα το καρπούζι. Μάπα. Έχετε επαφές, μιλάτε? Δεν έχουμε, όχι. Εντάξει, αν θα το δω στον δρόμο θα μιλήσουμε, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Ποιος έδωσε το τέλος? Εσύ σηκώθηκες ένα πρωί και του λες, δεν πάει άλλο, πνίγομαι? Το τέλος το έδωσε εκείνος. Δεν μου το είπε, το έμαθα εγώ από συνέντευξη. Όπα. Δηλαδή? Δηλαδή έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι χωρίσαμε. Και εσύ δεν ήξερες τίποτα? Όχι. Το έμαθα έτσι. Όχι, δεν έκανα, όχι. Σου στήχησε? Δεν μου στήχησε. Δεν στεναχωρήθηκα κιόλας. Δεν ταιριάζαμε, εντάξει, πάμε παρακάτω. Γιατί δεν έκανε σχέση? Δεν έχω βρει ακόμα αυτό που μου αρέσει. Τι ψάχνει να βρει? Τον Τέλειο. Ποιο είναι αυτό? Δεν τον έχω βρει, να σου τον δείξω. Φανάσεις? Μπα. Κάς. Οι δικοί σου είναι καλύτερα που είχαν ένα πρόβλημα με την υγεία του? Οι δικοί μου, οι γονείς μου εννοείς. Ναι, ο παππούς μου για την ακρίβεια. Όχι, για το, ο πατέρας σου και τη μάνα σου τότε που τους ανακοίνωσες με τον Δημήτρη. Α, δεν ισχύει ότι... Νομίζω ότι το έχουν καταπιεί πια. Άψε, μετά πράξε, από πολλά... Θέλω λίγο φόκους, άφησε το μικρόφωνο κάτω. Θέλω, ναι, μια χάρη. Ναι. Θέλω να μου περιγράψεις, αν θες. Αν δεν θες, ναι, πάνω, ναι, στην επόμενη ερώτηση. Μπαίνεις στο σπίτι, ναι, ή δεν μπαίνεις στο σπίτι? Ναι, μα... Δεν μπαίνω στο σπίτι. Θα σε προλάβω, θα σε προλάβω. Ναι. Δεν μπαίνω στο σπίτι. Ναι. Δεν λέω ποτέ ότι είμαι με τον Δημήτρη, ναι, μαζί. Και μετά ξεκινάνε και βγαίνουν τα πρώτα δημοσιεύματα. Ναι. Όταν λοιπόν βγαίνουν τα πρώτα δημοσιεύματα, τότε ξεκίνησαν και κάποιες ερωτήσεις. Του τύπου είστε μαζί? Η πρώτη απάντηση ήταν άσε μας ρε μάνα τώρα. Η δεύτερη απάντηση ήταν άφησε μας ρε μάνα τώρα. Και η τρίτη απάντηση ήταν ναι, είμαστε μαζί. Να σου πω κάτι. Καλά, εντάξει, είναι προσωπικά δεδομένα, το κόβω, όντως το κόβω. Θυμάσαι πόσο την έπεσε? Ήτανε δηλαδή σε φλέρταρε πολύ φλερτ καιρό. Ήτανε φλερτ. Ψιλοπαιδεύτηκε, δηλαδή ξέρω τον παιδέψες, τον είχες λίγο... Όχι, νομίζω ότι εγώ παιδεύτηκα περισσότερο. Όχι εκείνος. Nice problem. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Ναι, εγώ. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Απλά ήταν. Θα σου πω. Πες μου. Ο Δημήτρης έχει ένα πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στα πάντα στη ζωή, ναι, του. Και έχει ένα πολύ διαφορετικό τρόπο προσέγγισης ακόμα και στο φλερτ. Και εμένα, ναι, αυτό το πράγμα ήταν που με κέρδισε. Δηλαδή, σου έδινε χώρο να παίξεις εσύ μπάλα, δηλαδή? Όχι. Έπαιζε εκείνος μπάλα και έπαιζε όσο αργά ήθελε εκείνος να παίξει μπάλα. Οπότε πήγαινα και εγώ με τα νερά του και όπως καταλαβαίνεις. Αυτό το περίμενε και σιγά και σιγά και σιγά και σιγά και σιγά. Σε κερδίζει ακόμα περισσότερο. Τώρα, από το καλησπέρα, βούστο, ψητό, πάμε, γεια σας. Ναι. Τώρα που ξέρω εγώ, έχει πάει στα 28, δεν υπάρχει. Εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει σαν ιδέα να προχωρήσετε. Φλιγκέριτσα, θέλει. Όχι, ευχαριστώ. Να, ναι.
Okay. Να αλλάξω συζήτηση. Λοιπόν, τώρα που έχω πάει στα 28, είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα έρχεται από εκεί και σου έρχεται με τα ναι. Τι θα κάνεις. Σε έναν υποθετικό κόσμο. Ναι. Κοίτα, θα... να έρθει και το ξανασυζητάμε. Ο Δημήτρης τι, ο Δημήτρης είναι βολικός. Είναι εντάξει. Ναι, ενώ, είναι. Είναι βολικός. Είναι εντάξει. Είναι αγαπησιάρης, είναι κουβέρτα, αγκαλιά, είναι βουτσουβούτσου. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί της παρέας αρχικά πάρα πολύ. Έχεις μετανιώσει καθόλου. Που είμαι μαζί του. Ναι. Όχι. Ναι. Γιατί αν είχα μετανιώσει να ξέρεις ότι και εκείνος επίσης αν είχε μετανιώσει, πιστεύω ότι θα ήμασταν μαζί. Ναι. Δεν υπήρχαν εντάσεις. Φυσικά. Νομίζω ότι σε όλα τα ζευγάρια υπάρχουν εντάσεις και θες να σου πω και κάτι. Και πριν... όταν είχε φωταγωγή, ο πατέρας στην περιοχή ήταν τότε που είχατε τσακωθεί και το ενδεχόμενο να χωρίσετε. Πώς δεν είχε γράψει τον ύμνο της Δημοκρατίας, λες. Αν ήταν. Μένετε μαζί, έχετε. Μένουμε μαζί. Ναι. Μένετε μαζί. Ναι, ναι, ναι. Τα μάτια που τα πήγα σπίτι του και τέτοια, ξέρεις. Κανονικά, ε. Ναι, ναι, ναι. Επιπλωμένο, όλα εντάξει. Είχετε φτιάξει. Όχι, επιπλωμένο, ευάερο, ευήλιο, εντάξει, όλα καλά. Εμείς ένα σκύλο, 42 κιλά, ζωή να έχει. Ολόκληρο το μισό. Να τα αφήσω. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was Hayes. Θα κεράσει κιόλας. Με στον ήλιο είσαι σίγουρος, δε φίλε, θα πεθάνουμε εδώ. Θα βγούμε για αλλιώς και είμαι ο... Στην υγεία μας. Το πίνουμε αυτό, όχι. Μην μπερδευτούμε και έχουμε άλλα, κατάλαβες. Είμαι μια χαρά. Είμαι πολύ όμορφα. Περνάω καλύτερα από ποτέ, θα μπορούσα να πω. Ναι. Μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό, αλλά έτσι είναι. Ναι. Γιατί γνωρίζεις ότι είμαι σε μία από τις πιο αγαπημένες οικογένειες της ελληνικής τηλεόρασης αυτή τη στιγμή. Χέρι στην καρδιά, αυτό που κάνω τώρα με αυτή την ομάδα που είμαστε. Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για μπροστά. Ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι δύσκολο στο τηλεοπτικό τοπίο να βρεις μια παρέα και να βρεις ανθρώπους που μπορούν να σε καταλάβουν. Προφανώς θα υπάρξουν και κάποιες προστριβές. Εννοείται. Το ξέρεις πολύ καλύτερα. Μαζί τα περνάμε πολλά. Αλλά είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν και μπορούν και να σε βοηθήσουν για το ότι έχεις να το πας λίγο παρακάτω. Έγινα 30 την Παρασκευή. Τριαντάρισα, μεγάλωσα. Ωρίμασα, νομίζω. Θα τα ακούνε αυτά και οι κοπέλες που μας βλέπουν. Έχεις σχέση. Όχι, είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή. Είσαι μόνος γιατί είναι την επιλογή σου, γιατί έχεις απορροφηθεί. Γιατί δεν έχω χρόνο, θέλω να φέρω στη δουλειά μου. Όχι. Απλά γιατί έτυχε. Έτυχε. Δηλαδή μπορεί να παρουσιαστεί κάτι αύριο. Να σου πω δεν είμαι μόνος. Με την ίδια ευκολία που σου λέω ότι τώρα είμαι μόνος. Ποιος τις θέλει και τι κάνει. Όχι. Για να μην μου το κάνουν και εμένα.
Προσπαθώ να είμαι τόσο καλός για να το τελειώσω. Προσπαθώ να είμαι τόσο καλός ώστε να μου πει από μόνη της ότι κοίτα, μου έστειλε αυτός το τάδε μήνυμα. Έχεις παρακολουθήσει πρώτα γυναίκα να δεις που πάει και τι κάνει και αν όντως πάει στο σπίτι και αν όντως έχει εκεί με φίλες ή οτιδήποτε άλλο. Αν όχι εσύ, έχεις βάλει τρίτο πρόσωπο να δει που είναι και να τσεκάρεις. Φυσικά. Φυσικά. Νομίζω ότι όλοι το έχουν κάνει αυτό. Δηλαδή, σίγουρα θα ρωτήσεις. Είσαι σε ένα μαγαζί, ξέρεις ότι η κοπέλα σου ή η κοπέλα με την οποία βγαίνετε, πιο συγκεκριμένα η κοπέλα σου καλύτερα. Ναι. Γιατί με την κοπέλα που βγαίνετε μπορεί να μην είναι κάτι σίγουρο. Σωστά. Οπότε δεν μπορείς να έχεις την απόλυτη κυριότητα. Ρωτάς όμως, μπορείς να φύγεις ένα μαγαζί, ένα μπάρμαν, ένα σερβιτόρο. Ότι είναι εκεί, με ποιον είναι, της μιλάει κάποιος. Σε ποιος, καμία. Αυτό δεν το ξέρω και δεν θα ήθελα και να το μάθω. Η ελληνική σοβίζα έχει πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Οι περισσότερες είναι δεσμευμένες. Μου έρχεται μία η οποία νομίζω ότι δεν είναι δεσμευμένη. Η οποία ποια είναι. Δεν είναι η Λόρετα Παπαδημητρίου. Έχεις πρόβλημα. Γιατί. Από τον Τάνο. Α, είναι τον Τάνο. Εντάξει, άμα είναι τον Τάνο δεν θα κάνω κάτι. Ξέραμε, νομίζω ότι πια δεν είναι. Έχω να τους δώσω φωτογραφία. Άμα τα ξαναβεί, να κάνω πάσο. Άλλωστε, ποιος είμαι εγώ που θα πάω να κοντράρω τον Τάνο. Ατσαλάκωτος ήταν το παρατσούκλι μου στο νόμα του όταν δούλευα. Γιατί? Γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν απέσιες, έτσι. Βροχή συνέχεια, λάσπες και ζέστη 25 με 35 βαθμούς. Η υγρασία στο 90%. Προσπαθούσα πάντα να είμαι προσεγμένος με το σόρτ μου, με το μπλουζάκι μου. Το μαλλί πάντα είναι ιδιαίτερο κόλλημα. Το μαλλί προσπαθώ να το έχω όσο καλύτερα γίνεται. Παρόλο που είναι λίγο αντίθασο. Οπότε φωνάζα ένα τσαλάκωτο στο όνομα της. Γιατί ήσουν πάντα έτσι. Ήμουν πάντα έτσι. Με κοροϊδεύανε γιατί μπορεί να έχει λάσπες κάτω. Και εγώ προσπαθούσα να πατήσω έτσι ώστε να μην λερωθούν τα παπούτσια μου. Είμαι δεκτός να με περάσεις όσα τεστ θέλεις. Πάμε ή να φάμε. Να φάμε πρώτα. Κι εγώ. Θα βρίσκουμε ρε φίλε, γιατί... Έτσι πρέπει. Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι, στα μεθύσια λέμε ναι, στα κορίτσια λέμε ναι, στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κότες, όχι και στους ενέρωτους, όχι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας υποχρέωσες. Δεν τα πείτε σε έφτιαξα, φίλε. Το πρωί θα είμαι κουρασμένος. Τα λέμε εκείνη την ώρα. Φιλάκι. Ουφ. Οχ. Αυτή είναι η απάντηση. Ξέρεις τι. Φοβάμαι να φανταστώ τον εαυτό μου μετά από 10 χρόνια. Γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρχω σε 10 χρόνια. Μα και βέβαια θα υπάρχεις. Και άμα γίνει κάτι και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να είναι τελευταία μας συνέντευξη. Μπορεί μετά να φύγω από εδώ και ξέρεις. Αντίο, γεια σας, πάπαλε. Ευχαριστώ, ε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε τα παιδιά. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω ότι δεν κάναμε συνέντευξη. Επίτηδες το κάναμε για να φάμε τζάμπα. Ναι. Οπότε να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά βάλαμε και την κάμερα εδώ. Να είστε καλά, γεια σας. Τρώμε. Φάει, φάει. Έχουμε ακόμα το βίντεο, είναι ακόμα 3 λεπτά. Φάει. Όχι, ναι. Μην δείχνεις εδώ, παιδί, τώρα έχεις εδώ κάτι. Θανάση, πάμε. Τι λέγαμε πριν. Θυμάμαι, νομίζεις. Καταλαβες. Το φαγητό σκέφτομαι.